Δεν προχωρούμε τον χώρο της εργασίας. Και θέλω να το πω αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει ο κόσμος που να διεκδικεί. Όποιος και να είναι κυβέρνηση, να μην κάνει ανάθεση σε κανέναν. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Να μην κάνει ανάθεση ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΚΚΕ, σε κανέναν. Όταν λέμε σε κανέναν, το νόμο σε κανέναν. Γιατί αν κάνουν ανάθεση, βλέπουμε τα προβλήματα ποια είναι. Από την άλλη, βλέπουμε τους τραπεζίτες, τους πλούσιους, πώς διεκδικούν μέχρι τελευταία ρανίδα να μην χάσουν τίποτα. Αν ήταν δυνατόν, αυτό δηλαδή πρέπει να το καταλάβει ο λαός. Δεν υπάρχουν σωτήρες με την έννοια ότι τα αρθίδα μας σώσει κάποιος. Αν δεν είμαστε εμείς είτε στον δρόμο, στην εργασία μας, μιλάμε για τον κόσμο που εκπροσωπούμε τις εργατιάς κτλ. Γιατί βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι τους χρωστάνε τα ομόλογα, βλέπουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα πίσω. Όταν λέμε με τίποτα, μέχρι και πολέμους μπορούν να κάνουν τα πάντα για να πάρουν τα χρήματά τους. Οι λαοί βλέπουμε οδηγούνται στην ανεργία, βλέπουμε μας πηγαίνουν. Άρα για το βασικότερο μήνυμα από όλα για εμάς που είμαστε σε αυτό το χώρο και πιστεύουμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ δεν λέω ότι θα τα κάνει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ σωστά. Και το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Γιατί λόγω ότι τυχαίνει να ασχολούμαι με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων λόγω της καταγωγής μου από το δίστομο. Από το δίστομο, ναι. Και επειδή πηγαίνω στη Γερμανία, λέω ότι έχουμε σχέσεις με πολλούς Γερμανούς, ο οποίος είναι στο πλευρό μας στη διεκδίκηση αυτή. Έτσι, κάτι που δεν το λέτε στα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση. Υπάρχουν άνθρωποι στη Γερμανία, πάρα πολλοί κόσμοι στη Γερμανία, όπου δεν φαίνονται συστημικά μέσα τη Γερμανία, τα οποία ανταλέγουν φυσικά η Μέρκελ και οι τραπεζίτες εκεί πέρα, είναι πολύ πιο δυνατά από ό,τι είναι εδώ πέρα, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας και είναι στο πλευρό στο λαό. Γιατί εγώ θέλω να πω το εξής, και όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει, για να μιλήσουμε για την πατρίδα κιόλα. Με 320 δισεκατομμύρια ευρώ, με 500 ευρώ μέσο όρο μισθό που θα πάει, με 30% ενεργεία δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Άρα και πρέπει το χρέος να βρούμε μια λύση, γιατί με αυτό το χρέος δεν μπορούμε να υπάρξει ούτε ανάπτυξη ούτε τίποτα. Άρα και πρέπει να δούμε, γι' αυτό και λέμε εμείς την πρόταση, την οποία λέμε δεν είναι κάτι που έγινε πρώτη φορά στον πλανήτη, έγινε με τη Γερμανία. Όπου και πρέπει να δούμε αυτή η Ευρώπη, πώς έγινε αυτή η Ευρώπη, να κάτσουμε όλοι μας να δούμε. Έγινε μέσα από τις τάξεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το λέω αυτό γιατί εμείς έχουμε θρηνήσει θύματα στο δίστομο και έχουμε μεγαλώσει δηλαδή με αυτόν τον πόνο. Ξέρουμε τι πάνε να πει με τους νεκρούς που έχουμε. Και εκεί αυτοί οι άνθρωποι γέγησαν αυτή την Ευρώπη, είχαν ζήσει τον πόλεμο, τις τάξεις του πολέμου. Και θέλουμε μια Ευρώπη που θα ήθελα να μας οδηγήσουν πάλι εκεί. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τους νέους της πατρίδας μας να φεύγουν στο εξωτερικό δυνατά μυαλά που έχει επενδύσει η χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να κάτσουμε. Και μεθαύριο που θα είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε όλους να είναι δίπλα μας. Και το εννοώ αυτό πρέπει να είναι όλοι δίπλα και να δώσουμε αυτή τη μάχη για την πατρίδα μας. Αν δεν θα διεκδικούν, τι εννοεί. Να είναι ο Δραγασάκης, α πούμε, ο Σταδάκης στο Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν, και να είναι οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ από κάτω να φωνάζουν στο Σύνταγμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τι εννοεί, για να καταλάβει ο κόσμο. Ωραία, για να το διεκδικούμε. Άμα ο Δραγασάκης, ο Σταθάκης, ο Σταθάκης, ο Καμπουράκης, όπως είναι, αν πάει να κάνει, του κάνουν ανάθεση και πάει να κάνει άλλα, φυσικά και πράγματι. Του κάνουν δηλαδή επειδή είναι δικό μα και κάνει αυτά δηλαδή. Πώ το λένε, το δεχόμαστε. Όχι, αυτά. Αυτά ξεχάστε, αυτό πρέπει ο λαός να κάνει. Σε βλέπω στους δρόμους, πολύ σύντομα. Εγώ ακούστε να δείτε. Και όχι για τις ειλικρινείς, όχι. Άκουσα να δείτε, κύριε Οικονομία. Εγώ μεθαύριο που θα είμαι στο εργοστάσιο να δουλεύω, θέλω να κοιτάω στους συναδέλφους μου ή τους συντοπίτες μου, θέλω να κοιτάω στα μάτια. Δεν είμαι ούτε επαγγελματίας, είμαι πολιτικός, όπως και οι περισσότεροι που είμαστε αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να είναι και επαγγελματίες. Εμείς όμως θέλουμε να γίνει κάτι για τον τόπο μας και πραγματικά επειδή είμαι ένας νέος άνθρωπος. Και πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι πιστεύουν μπορεί να είμαστε και ρομαντικοί. Μπορεί να μας πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά όμως ξέρουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ πέρα και ξέρουμε γιατί θέλουμε να διεκδικήσουμε για τον τόπο. Και καλά, δεν είναι μόνο να είσαι ρομαντικό. Όχι, πρέπει να απλώς είμαστε. Το θέμα είναι το εξής, ότι σας κάνουν κριτική ό,τι και από δεξιά και από αριστερά. Και το, ΚΚΕ επισημαίνει ότι αυτά που φυσικά λέτε είναι ανέφικτα, δεν γίνονται. Να λέτε από τη μία θα καταργήσετε όλους τους νόμους του μνημονίου και το αυτό και από την άλλη θα συνεχίσετε να παίρνετε λεφτά από τα ΕΣΠΑ. Αυτό σας κριτικά. Αυτή την κριτική κάνουμε. Θα σας απαντήσουμε ερώτηση. Το 2009 λοιπόν. Όταν βγήκε το Πασόκ πάνω και αν έλεγε σε κάποιον ότι θα συμβούν όλα αυτά τα επόμενα 5 χρόνια που έχουν συμβεί στη χώρα, θα σου έλεγε όπως πας για την Κόρυνθο, εκεί ανεβαίνει στην Καβάλα, πάνω έχει δίπλα ένα καλό νοσοκομείο. Τι έγινε εκεί πέρα, θα σου λέγανε. Τι είναι εκεί μεγάλο, θα σου λέγανε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ λέω ότι είπα και πριν. Βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα ομόλογα, βλέπετε πώς διεκδικούν. Αν θέλανε και εκλογές να μείνουν πουθενά και η δικτατορία να υπήρχε, η τραπεζή δεν είχαν πρόβλημα, αρκεί να μην χάσουν ένα σέντ. Οι λαοί λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια εντάξει. Λοιπόν, αυτό ωραία. Πρέπει να συμβαστούμε σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Και να πω, συγγνώμη λίγο, να πω, ένα τελευταίο να πω έτσι, για να το. Και με ένα πράγμα το πούμε και πάλι. Η αστική τάξη, η ελληνική αστική τάξη, που εμείς δεν την έχουμε, γιατί το ρόλο της αστικής τάξης είναι ότι όλες οι χώρες έχουν αστική τους τάξη, η οποία προστατεύει το λαό. Έτσι, πρέπει να βάλουν αυτοί οι λεγόμενοι πατριώτες. Πρέπει να βάλουν χρήματα εδώ πέρα, προς τον αυτή τη στιγμή, να επενδύσουν στον τόπο. Γιατί υπάρχουν χρήματα τα οποία τα έχουν πάει στο εξωτερικό. Που έχουν κάνει επενδύσεις, που μπορούσαν να τα φέρουν εδώ πέρα, όπως το λένε, να κάνουν επενδύσεις. Πραγματικά για να κυνηγηθεί. Και δεν θα τους κυνηγήσει κανένας, ούτε. Εγώ χαίρομαι για αυτά που λέει ο κ. Σταθάρης. Έτσι.